πολλές ζημιές σε Πολυτεχνείο Φιλοσοφική στα επεισόδια αυτά του Σαββάτου. Πάμε να δούμε λίγο χαρακτηριστικές εικόνες και να ακούσουμε τον ήχο από το βίντεο των επεισοδίων. Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και με τον κύριο Βαρσακέλη, τον αντιπρίτανη οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για να δούμε τι ακριβώς συνέβη και ποιο είναι το αποτέλεσμα πια και τι είναι η εικόνα που άφησαν οι διαδηλωτές. Έχουμε τον κύριο Βαρσακέλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιπρίτανη. Καλησπέρα. Λοιπόν, βλέπουμε τις εικόνες και ξέρουμε βεβαίως το τι έχει συμβεί. Εκτεταμένα επεισόδια, εκτεταμένες καταστροφές. Κοιτάξτε, έχει καταντήσει πια, να πω, σύνηθες φαινόμενο να καταστρέφεται η δημόσια περιουσία και η περιουσία του Πανεπιστημίου από τραμπούκους, πια έχει καταντήσει σύνηθες φαινόμενο. Mm-hmm. Και αυτό κοστίζει πάρα πολύ και στον ελληνικό λαό που πληρώνει όλες αυτές, για να επιδιορθώσουμε πάλι όλες αυτές τις καταστροφές οι οποίες έχουν γίνει. Ποιος είναι ο απολογισμός, κύριε Βαρσακέλη? Ναι. Ποιος είναι ο απολογισμός από αυτές τις καταστροφές? Κοιτάξτε, ο απολογισμός θα ολοκληρωθεί αύριο από mm-hmm. τα τεχνικά συνεργεία. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει το πρώτο κομμάτι, γιατί για πρώτη φορά μπήκανε στο κηλικείο της Πολυτεχνικής. Μάλιστα. Και όχι μόνο έσπασαν μηχανήματα και έπιπλα και τα στόρια, έκανε δηλαδή καταστροφές εκεί, αλλά λαιλάτισαν και τον χώρο, έκλεψαν και χρήματα που υπήρχαν εκεί πέρα στο ταμείο. Υπολογίζουμε, γιατί είναι η πρώτη καταγραφή που έχουμε κάνει άμεσα. Βλέπουμε εδώ τις καταστροφές στα μάρμαρα. Εκεί. Δεν άκουσα. Βλέπουμε, εξηγώ και την εικόνα που βλέπουμε, κύριε Βαρσακέλη. Βλέπουμε την εικόνα, λοιπόν, από τις καταστροφές στα μάρμαρα της σχολής. Ναι. Και είναι κρίμα που στην παράδειγμα φιλοσοφική μάρμαρα δεκαετιών, mm-hmm. έτσι, που είναι κόσμημα για την πόλη μας, αυτοί οι κάφροι καταστρέφουν αυτό το, στην ουσία, ιστορικό μνημείο της πόλης και του Πανεπιστημίου. Δυστυχώς. Σε ένα πανεπιστήμιο βεβαίως που δεν έχει και τους απαραίτητους πόρους για να επουλώσει άμεσα τις ζημιές του, είναι γνωστά τα οικονομικά του προβλήματα, κύριε Αντιπρίτανη. Εδώ μας λείπουν τα στοιχειώδη και έρχονται, mm-hmm. και έρχονται αυτές οι καταστροφές. Είναι και αυτά τα συνήθι πάρτι τα οποία γίνονται στο Πολυτεχνείο, που στις περισσότερες των περιπτώσεων αφήνουν μια κατάσταση η οποία είναι επίοικος, τι να πω, δηλαδή δεν ταιριάζει με εκπαιδευτικό ίδρυμα. Προχθές, επειδή ανέβηκα σήμερα στο Πολυτεχνείο, η κατάσταση εκεί είναι ένα δημόσιο ουρητήριο μέσα στο χώρο. Μάλιστα. Δηλαδή πέρα από τις καταστροφές έβλεπα τις καημένες τις καθαρίστες, τώρα με συγχωρείτε που μιλάω έτσι και με αυτή την ένταση, αλλά έβλεπα τις καημένες τις καθαρίστες με μάσκες να καθαρίζουν μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου, στο διάδρομο, τις ακαθαρσίες τις οποίες άφησαν αυτοί οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, όπως θέλετε, πείτε τους. Ναι. Και ας μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν μόνο από την Ελλάδα, αλλά ήταν από όλα τα Βαλκάνια, κύριε Αντιπρίτανη. Ναι, είναι για τη συναδέλφωση των λαών. Είναι για τη συναδέλφωση των λαών. Αν έτσι θα πετύχουμε τη συναδέλφωση των λαών καταστρέφοντας, λυπάμαι πάρα πολύ. Και αν μπορούσατε να κάνετε, να πείτε ένα νούμερο για το ποσό το οποίο κοστολογείται αυτή η ζημιά, κύριε Αντιπρίτανη, ποιο θα είναι? Είναι λίγα χρήματα, είναι πολλά? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι θα φτάσουμε γύρω στις, μαζί με το κηλικείο, γιατί το κηλικείο αυτή τη στιγμή που το έχουμε καταγράψει, ναι. είναι πλήρως καταγεγραμμένη πλέον η ζημιά, γιατί ήρθε και τεχνικό εξωτερικό συνεργείο για τις αντικαταστάσεις των μηχανημάτων κλπ. Που είναι περίπου στις 15.000. Πιστεύω ότι όλο μαζί μπορεί να φτάσει γύρω στις 50.000 οι ζημίες τις οποίες έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. 50.000 λοιπόν ζημιά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Είναι έτσι πολύ, πολύ, πρόχειρη, πολύ χοντρικό. Έτσι, αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι η εικόνα την οποία δώσαμε στην Παλιά Φιλοσοφική και στο Πολυτεχνείο της καταστροφής αυτού του ιστορικού χώρου.
Προφανώς αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και βεβαίως, κύριε Αντιπρίτανη, θα πρέπει να θα ενημερωθεί, φαντάζομαι, το Υπουργείο Παιδείας για όλα αυτά. Ναι, ναι, ήδη έχει ενημερωθεί το Υπουργείο Παιδείας και μεθαύριο ο κ. Πρίτανης θα έχει ραντεβού μαζί τους να τους εκθέσει πιο αναλυτικά την κατάσταση. Και επιτέλους, η πολιτεία πρέπει να αναλάβει τον ρόλο της. Δηλαδή, δεν μπορούμε να στέλνουμε τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο και να φοβούνται να πάνε στα μαθήματά τους το βράδυ όταν γίνονται τέτοιες, όταν γίνονται διαδηλώσεις στην πόλη. Ναι. Εδώ βεβαίως ότι η υπόλοιπη πόλη μπορεί να λειτουργήσει ακριβώς, όταν έχουμε διαδηλώσεις, κύριε Αντιπρίτανη. Είναι ακριβώς. Ένα ζήτημα Σάββατο πρωί με μια πόλη γεμάτη να υπάρχει και αυτό το θέμα με τα επεισόδια. Να σας ευχαριστήσω πολύ πάντως για την ενημέρωση. Καλό σας βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι,